Μία απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Σμύνθη της ορεινής Ξάνθης. Ένα 18χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του και ο 49χρονος πατέρας της βρέθηκε κρεμασμένος σε παρακείμενη δασική έκταση με τα χέρια του ματωμένα. Ο πατέρας, που φαίνεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα, σκότωσε την κόρη του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Δίπλα στο σημείο όπου βρέθηκε κρεμασμένος, άφησε σημείωμα όπου εξηγεί ότι το έκανε ο ίδιος επειδή η κόρη του είχε σχέσεις με νεαρό και επέβαινε σε μοτοσυκλέτες, κάτι που ο ίδιος δεν ενέκρινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δολοφόνος και αυτόχειρας αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί στις 6:30 όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκότωσε τη μία από τις κόρες του και στη συνέχεια κρεμάστηκε με σκηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας 45 ετών αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ η μητέρα της οικογένειας έχει πεθάνει εδώ και 6 χρόνια. Επιτόπου βρέθηκε στο σημείο η αστυνομία, που απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ αναζητά και το όπλο του δολοφόνου. Ο ιατροδικαστής Νικόλαος Κυβνίδης, που εξέτασε τις δύο σωρούς, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε, αναφέρει: διαπίστωσε σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και την τραχυλική χώρα της κοπέλας, που προκλήθηκαν πιθανότατα από μαχαίρι. Όπως σημείωσε, ήταν ένας βίαιος και ευνίδιος θάνατος, ενώ περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου θα υπάρξουν μετά την νεκροτομή που θα γίνει αύριο, όπως αναφέρει. Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται και οι δύο αδερφές κοπέλας, στις οποίες παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Η μητέρα τους είχε πεθάνει αρκετά χρόνια πριν, ενώ η άτυχη 18χρονη ήταν η μικρότερη και η μόνη ανήπαντρη από τις αδερφές.